άνοιξαν την αγκαλιά τους και προσέφεραν απλόχερα την αγάπη τους σε 35 ψυχές που είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας του Ρεθύμνου και που δίνουν ανιδιοτελώς καθημερινά τη δική τους αγάπη και ζεστασιά σε κάθε πολίτη. Ο λόγος για τους εκατοντάδες Ρεθυμνιώτες που χθες το βράδυ κατέκλυσαν την πλατεία Μικρασιατών του Ιστορικού Κέντρου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για 21η φορά του Ιδρύματος Δασκαλαντονάκη και της Γκρεκοτέλ με στόχο τη στήριξη του Συλλόγου Αγάπη. Είναι μέρος της εταιρικής ευθύνης της εταιρείας. Μαζί με τόσες άλλες εκδηλώσεις και τόσες δραστηριότητες. Ο τουρισμός δεν μπορεί να είναι αποκομμένος από τον πολιτισμό και γενικά από τις όλες προσπάθειες που κάνουμε για το περιβάλλον, οπότε με αυτό το τρίπτυχο ξεκινήσαμε και κάθε χρόνο ακόμα και καλύτερα. Το Ρέθυμνο συνδράμει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γιατί πραγματικά ο σκοπός είναι ιερός και η περιφέρεια είναι παρούσα. Όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα και διαχρονικά. Τα έσοδα της εκδήλωσης προσφέρθηκαν για την ενίσχυση της αγάπης που εδώ και δεκαετίες δραστηριοποιείται στο Ρέθυμνο, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στις οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπηρία, ενώ το επόμενο βήμα εκκλησίας και αυτοδιοίκησης είναι η δημιουργία μιας νέας δομής που θα φιλοξενεί άτομα με ειδικές ικανότητες όταν οι συγγενείς τους φύγουν από τη ζωή. Είναι για μας κάτι όμορφο. Εισπράττουμε αγάπη. Είναι ωραίο να νιώθουμε την αγάπη και την βοήθεια των ανθρώπων, γιατί είμαστε ένας σύλλογος που έχουμε από την αγάπη και από τη στήριξη των Ρεθυμνιωτών συνεχίζουμε το έργο μας. Ελπίζω ότι θα έχουμε τη χαρά στο επόμενο έτος να ανακοινώσουμε για μια νέα δομή που θα γίνει και θα είναι προέκταση του Συλλόγου Αγάπης, ώστε να φροντίσουμε να υπάρχει ένας χώρος για τα παιδιά αυτά όπου θα μπορούν να διανυκτερεύουν και όπου θα μπορούν τα παιδιά αυτά, όταν δεν θα έχουν το συγγενικό τους περιβάλλον, να έχουν μια ασφαλή διαμονή με τη φροντίδα που πρέπει. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος μας και σας παρακαλώ όλοι μαζί να κινηθούμε στο στόχο αυτό. Απόν από την εκδήλωση αλλά πάντα παρών στο Ρέθυμνο, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο οποίος τιμήθηκε από τους ανθρώπους της αγάπης για την 12ετή πολύτιμη προσφορά του στο Σύλλογο κατά την ποιμαντορία του στο Ρέθυμνο. Τα παιδιά του Συλλόγου Αγάπη προσφέρουν κυριολεκτικά την καρδιά τους στο σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας. Και τα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι αυτή θα είναι η πιο ωραία καρδιά που θα στολίζει το γραφείο του. Πέρα από το παιδικό πρόγραμμα, η βραδιά έκλεισε μουσικά με την πολύτιμη βοήθεια του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης και του κριτικού συγκροτήματος του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη και των συνεργατών τους.